Πήγαινε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, το ισόγειο, και άρχισαν και διαλέγανε. Βγάζανε λίρες που είχα πάρει από τράπεζα, από τα κουτιά τους, διαλέγανε τα χρυσαφικά, πετάξανε τα πιο ευτελή και πήραν τα πράγματα και φύγανε. Μου δώσανε τα κλειδιά, μου είπαν ευχαριστώ. Σας πληρώσανε? Ναι. Τους φιλοξένησε στο σπίτι της, κάνοντας υπομονή για να εισπράξει το ενίκιο που της χρωστούσαν, και τους είδε να φεύγουν με τα υπάρχοντά της. Ήταν ενθύμια από γάμους, από βαφτίσεις, από υποτροφίες που είχα σε σχολές, από πτυχία που είχα. Ήταν η όλη μου η ζωή, πιστέψτε μου, όλη μου η ζωή. Η κυρία Μαρία Πουλάκη, σοκαρισμένη ακόμη από την οδυνηρή περιπέτεια που ζει, καθώς έχασε μέσα από τα χέρια της οικογενειακά κοιμήλια μεγάλης συναισθηματικής αξίας, μιλώντας στην Κρήτη TV, αποκαλύπτει πώς το θρασίτατο δίδυμο έκδινε ιδιοκτήτες και γείτονες γύρω από τα διαμερίσματα που νοικιάζε. Είχαμε ένα πρόβλημα με την πληρωμή, δεν πληρώνανε, δεν ήταν τακτική, αλλά εκεί λίγο εγώ άρχισα να υποψιάζομαι. Αλλά πάλι το μυαλό μου δεν πήγε στο κακό. Η 18χρονη και ο 23χρονος φίλος της, με καταγωγή από τη Βραζιλία, εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα που ενοικιάζει η οικογένεια της Παθούσας μέσω Airbnb. Ο ζευγάρι από το Ηράκλειο και παρέτειναν τη διαμονή τους, καθώς όπως φαίνεται κατέστρωναν τα σχέδιά τους πως να ξαφρίσουν τα υπάρχοντα της ιδιοκτήτριας που ζει στο πάνω διαμέρισμα. Να είδε ότι ο καθόμουν έξω από το σπίτι, από την καρέκλα πάτησε στην απλώστρα, βγήκε στο ταρατσάκι, το ταρατσάκι πήγε στο σπίτι μου μέσα. Εγώ είχα κλειστές τις πόρτες, αλλά όχι ασφαλισμένες, και με το μηχάνημα ανίχνευσης χρυσαφικών βρήκε το πουτζί που είχα όλα αυτά. Μας είχαν πει ότι θα έρθει και ένας φίλος τους, ο οποίος έμενε πάρα πολλές ώρες με ένα μηχανάκι, και αυτός μας είπε στην αστυνομία, ήταν αδελφός του, και ότι μαζί κάναν τις κλοπές. Χθες την αποχαιρέτησαν, πληρώνοντας επιτέλους τα χρήματα που έπρεπε να καταβάλουν. Πέρασαν από μπροστά της, κρύβοντας τις αποσκευές τους όμως, τα χρήματα και τα κοσμήματά της, συνολικής αξίας 13.000 ευρώ. Φαίνονταν πάρα πολύ ίσχυοι, δεν καταλάβαμε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζαμε δηλαδή. Τρομακτικό. Παρά το σοκ που έπαθε, ανοίγοντας τη σακούλα των σκουπιδιών, κατάφερε να δώσει στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στον άμεσο εντοπισμό τους. Και βλέπω μια θήκη γυαλιών που ο γιος μου, ο άλλος, μου κλέψαν τη θήκη των γυαλιών. Και εγώ έλεγα, είναι δυνατόν. Δύο νέα παιδιά είναι. Μια χαρά παιδιά τα βλέπα. Θα σου κλέψει τη θήκη των γυαλιών. Και όπως βλέπω τη θήκη των γυαλιών, βλέπω το πουτζί μου αναποδογυρισμένο και τα κουτάκια που είχα τα χρυσαφικά όλα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών. Η 23χρονη συνελήφθη από αυτό φόρο, φορώντας μάλιστα μία αλυσίδα. Το μοναδικό από τα κοσμήματα της κυρίας Πουλάκη που βρέθηκε από τους αστυνομικούς. Πήραμε την κοπέλα τηλέφωνο, είπε εγώ δεν ξέρω τίποτα, μας είπε που είναι. Οπότε η αστυνομία πάρα πολύ ωραία μας φέρτηκε. Ταχύτατα η αστυνομία ήρθε στο σπίτι, ταχύτατα πήγε, την βρήκε, την έφερε στην ασφάλεια. Αναζητούσαμε το νεαρό, γιατί ξέρουμε, φύγανε με ταξί και πρέπει να δώσουμε διεύθυνση σε άλλη Airbnb. Ο σύντροφός της, ο διαβόητος ψηλός Βραζιλιάνος, και ο αδελφός του, που εμπλέκονται και σε άλλη κλοπή σε διαμέρισμα Airbnb, δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου.